Χαιρετώ τους άρχοντες και τις αρχόντισες αυτού εδώ του καναλιού. Τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε όλοι καλά? Βασικά και καλά να μην είστε, θα σας κάνω εγώ. Λοιπόν, σήμερα άνοιξα κάμερα γιατί θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο είχα μιλήσει και παλαιότερα σε αυτό το κανάλι και πολλοί από κάτω μου γράφατε «Θωμά, αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ και τι λες και ηρωνευόσασταν». Χα! Ποιος ηρωνεύεται τώρα? Σήμερα λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει και από τον τίτλο του βίντεο, θα μιλήσουμε για το sequel της ταινίας Joker που είναι επίσημο πλέον πως θα γίνει πραγματικότητα και αν αυτό είναι καλό ή κακό, εάν δηλαδή το χρειαζόμαστε ή δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε, let's talk! Να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω πως εάν δεν είσαι ήδη εγγεγραμμένο στην Dom & Chill παρέα, μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι του subscribe και να μην χάνεις κανένα βίντεο. Και όπως πάντα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Πάμε να τα πούμε. Το σημερινό θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε, παιδιά, είναι ο ορισμός της New Age νοοτροπίας. Και τι πρεσβεύει αυτή η νοοτροπία? Όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο, όχι παρθενογενέσεις, δηλαδή όχι καινούργια project, και αν ένα project πετύχει, θα το ξεζουμίσουμε μέχρι να μείνει το φάντασμά του, από το οποίο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε λεφτά, εννοείται. Το 2019 λοιπόν από σπόντα κυκλοφορεί το Joker του Todd Phillips και λέω από σπόντα γιατί πριν βγει κανείς, μα κανείς όμως στη Warner δεν πίστευε σε αυτό το project. Με αποτέλεσμα να κάνει όποιος όποτε και όπως μπορεί τη ζωή του Todd Phillips δύσκολη με αποκορύφωμα το πετσόκομα του budget με την πρώτη ευκαιρία. Η ταινία Joker τελικά βγήκε, έσπασε τα ταμεία, έσπασε όλα τα ρεκόρ εισπράξεων και ο Joaquin Phoenix τσίμπησε και το σκαράκι του. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. Και ξαφνικά η εταιρεία η οποία είχε στο φτύσιμο το συγκεκριμένο project μέχρι να βγει, όταν βγήκε και πέτυχε από το 2019 παιδιά μέχρι και σήμερα, του τα έχει κάνει τούμπανο του Todd Phillips να βγάλει sequel. Της μύριζε επικίνδυνη της Warner, κατάλαβες? Η τεράστια επιτυχία της ταινίας, όπως καταλαβαίνετε, αρχικά είχε κάνει και τον Todd Phillips αλλά και τον Joaquin Phoenix να είναι θετική στην ιδέα ενός sequel. Με την πάροδο του χρόνου όμως και όσο πέρναγε αυτός ο πρώτος ενθουσιασμός και οι δύο φαινόντουσαν όλο και πιο αρνητικοί και είναι και λογικό, παιδιά, γιατί εάν δει κάποιος την ταινία Joker, από μόνη της η ταινία δεν αφήνει περιθώρια για κάποιο sequel. Είναι από τις ταινίες που το τέλος τους μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως αυτός θέλει. Άλλος να πει ότι ήταν ένα όνειρο του Arthur Fleck, άλλος να πει ότι ήταν ανάμνηση και άλλος να το δει εντελώς επιφανειακά και να πει ότι είναι αυτό που δείχνει. Άρα λοιπόν θα αναρωτιέται κάποιος ότι ρε Θωμά, αφού η ίδια η ταινία δεν αφήνει τα περιθώρια για να βγει κάποιο sequel, γιατί η Warner, Sony και D πιέζει για να γίνει πραγματικότητα αυτό το sequel? Γιατί ξέρεις και ξέρω ότι θα πάμε και θα δούμε το sequel της ταινίας Joker. Και αυτό ακριβώς θέλει και η Warner, σε αυτό ποντάρει, ότι το sequel αυτής της ταινίας είναι σίγουρη εισπρακτική επιτυχία. Έλα τώρα, μην κρυβόμαστε παιδιά πίσω από το δάχτυλό μας, όσο αρνητικοί και να είμαστε κάποιοι στην ιδέα της δημιουργίας αυτού του sequel, θα πάμε και θα το δούμε. Πριν λίγες ημέρες λοιπόν, βγαίνει η είδηση ότι η δημιουργία του Joker 2 είναι γεγονός και ότι ο Todd Phillips έχει υπογράψει να είναι σε αυτή την ταινία co-writer. Αυτή η είδηση λοιπόν σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, είτε ο Todd Phillips όντως θα έχει ενεργή συμμετοχή στο γράψιμο του σεναρίου του Joker 2 ή τον έβαλαν εκεί τιμή σε Ένεκεν για να πάρει και τα λεφτουδάκια του, αλλά και για να βρίσκεται το όνομά του μέσα στους συντελεστές της ταινίας για το marketing της υπόθεσης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν έβγαινε μια δεύτερη ταινία Joker και δεν έβλεπε ποτέ και κανένα το όνομα του Todd Phillips μέσα στους συντελεστές, θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα την αγκάλιαζε το κοινό εν ολίγης. Και μάλλον κλείνουμε προς τη δεύτερη περίπτωση, γιατί από τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα
φαίνεται ότι ο Todd Phillips δεν ψήνεται να σκηνοθετήσει το sequel της ταινίας. Και γιατί δεν ψήνεται? Γιατί πολύ απλά γνωρίζει πολύ καλά, γιατί είναι δικό του δημιούργημα ρε παιδιά, ότι η πρώτη ταινία δεν χωράει sequel. Και μέσα σε όλα αυτά παιδιά πρέπει να σκεφτούμε και τον Joaquin Phoenix, γιατί ο Joaquin Phoenix, για όποιον δεν το έχει σκεφτεί έτσι, για να ξαναπαίξει το ρόλο του Arthur, πρέπει να χάσει ξανά τα 20 με 30 κιλά, αν δεν κάνω λάθος, που είχε χάσει για να παίξει το συγκεκριμένο ρόλο και να φτάσει ξανά στα όρια της νευρικής ανορεξίας. Που όπως ο ίδιος ο Joaquin Phoenix είχε δηλώσει σε συνεντεύξη για την πρώτη ταινία, ήταν πολύ επίπονο και πολύ κακό για την ψυχολογία του. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα που σίγουρα σκέφτεται ο Joaquin Phoenix, ότι ο συγκεκριμένος ρόλος πλέον έχει πάρει θρυλικές διαστάσεις, είναι iconic. Και με ένα sequel παιδιά, πανεύκολα μπορεί ένας χαρακτήρας από iconic να γίνει τίποτα. Να απομυθοποιηθεί εντελώς δηλαδή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, Warner, επειδή από ό,τι φαίνεται το κρού σου αποτελείται από εξιντάριδες κουστούμάτους οπισθοδρομικούς παππούδες οι οποίοι δεν κατεβάζουν καμία καινούρια ιδέα, να σου πω εγώ τι θα έκανα. Θα έπιανα το Todd Phillips και θα του έλεγα: συγχαρητήρια παλικάρι μου, μπράβο σου για τη δουλειά σου, ξέρετε, το γνωστό γλύψιμο. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες με την ταινία Joker. Τι θα έλεγες λοιπόν να πάρουμε και άλλους δύο κακούς από τον Batman και να κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα και έτσι να χτίσουμε μια υποτυπώδη τριλογία. Πού χω! Joker, Riddler, Penguin. Ή κάποιος άλλος. Υπάρχουν παιδιά ένα σωρό villain του Batman οι οποίοι μπορούν να γίνουν μια τέτοια ταινία. Καταλαβαίνετε το concept και τι θέλω να πω έτσι. Να έπαιρναν και άλλους κακούς από το σύμπαν του Batman και να τους έφτιαχναν ένα origin story εναλλακτικό όπως έγινε και με τον Joker. Πείτε μου ποιος δεν θα το γούσταρε αυτό. Ορίστε Warner, μόλις τώρα ένας Έλληνας YouTuber είπε μια ιδέα που κανένας από αυτούς που έχει εκεί μέσα τους κουστούμάτους που παίρνουν εκατομμύρια δεν σκέφτηκε. Και ξέρεις γιατί δεν το σκέφτηκε? Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να σκέφτεσαι με αγάπη και με μεράκι και όρεξη για αυτό που κάνεις και πολύ διαφορετικό να σκέφτεσαι και να έχεις το χέρι μέσα στην τσέπη. Αχ! Τα έβγαλα από μέσα μου και ηρέμησα, ε! Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται η ιδέα του Joker 2. Θέλετε να βγει, δεν θέλετε να βγει, γιατί θέλετε ή γιατί δεν θέλετε να βγει μια δεύτερη ταινία. Περιμένω πώς και πώς τα σχόλιά σας, παιδιά. Τα chill and talk, να ξέρετε, δεν είναι αυτό εδώ. Είναι τα δικά σας σχόλια μετά από κάτω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.